Πίσω στις φυλακές Τρυπόλεως επέστρεψε ξανά σήμερα ο 55χρονος πατέρας από την Κίσα Μοχανίων που κατηγορείται για το βιασμό της κόρης του και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους για 15 ολόκληρα χρόνια. Η σοκαριστική υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας το Δεκέμβριο του 2019 αναβίωσε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου, όπου και εκδικάστηκε με την έδρα να κηρύσει τον πατέρα ένοχο επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 10 ετών κατά συγχώνευση. Το δικαστήριο μάλιστα έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα, ώστε η έφεση που άσκησε ο κατηγορούμενος να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, παρά το ότι ο ίδιος ζήτησε το αντίθετο, χωρίς ωστόσο να συγκινήσει την έδρα. «Η έφεση θα ήθελα να έχει αναστέλουσα δύναμη, ώστε να μην επιστρέψω στις φυλακές. Δεν θέλω να πάω στη φυλακή. Θέλω να μείνω στην Αντίπαρο, που είναι ο τόπος καταγωγής μου, μαζί με την αδελφή μου». Κατά τη διάρκεια της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας, μάνα και κόρη, που ήταν οι μοναδικές μάρτυρες κατηγορίας, κατέθεσαν εναντίον του 55χρονου. Συγκλονιστική ωστόσο ήταν η κατάθεση της 27χρονης κόρης στο δικαστήριο. «Με βίαζε συστηματικά μέσα στο σπίτι μας ακόμη και 2 φορές την εβδομάδα εδώ και 15 χρόνια. Και αυτά γίνονταν ακόμη και όταν στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν η μητέρα μου. Κάποιες φορές μάλιστα με πήγαινε και σε μια απόμερη παραλία της Κισά μου για να ικανοποιήσει πάνω μου τις ορέξεις του». Σοκ και ανατριχίλα όμως προκάλεσε στην έδρα η απολογία του 55χρονου. «Πράγματι είχα ερωτική επαφή με την κόρη μου από το 2017 έως το 2019. Τότε που ήταν ενήλικη και μάλιστα ό,τι γινόταν ήταν με τη συνένεσή της. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Πάθαινα κάτι και τα έκανα όλα αυτά». Η σοκαριστική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2019, όταν η κόρη κατήγγειλε στην αστυνομία την απειλητική συμπεριφορά του πατέρα της. Έτσι, ξετυλίγοντας το κουβάρι της συγκλονιστικής αυτής ιστορίας, αποκαλύφθηκε ότι ο πατέρας μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο κακοποιούσε σεξουαλικά το παιδί του. Άλλωστε, η οικογένεια της 27χρονης απασχολούσε συχνά την αστυνομία αλλά και τις προνοιακές υπηρεσίες των Χανίων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είχαν ούκο λίγες φορές βρεθεί στο σπίτι που η άτυχη κοπέλα βίωνε τον απόλυτο εφιάλτη, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού. Όσα αποκαλύφθηκαν όμως σόκαραν τους πάντες. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος ομολόγησε, βίαζε την κόρη του 2 φορές την εβδομάδα, αφού προηγουμένως την ανάγκαζε να παρακολουθήσουν μαζί ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου στον ηλεκτρονικό της υπολογιστή. Ήταν τέτοια η διαστροφή του, που υπήρξαν φορές που σηκωνόταν τη νύχτα ενώ η σύζυγός του κοιμόταν, πήγαινε στο δωμάτιο του κοριτσιού και το κακοποιούσε σεξουαλικά. Μάλιστα, είχε καταφέρει με απειλές και με τη χρήση σωματικής βίας να εξασφαλίσει τη σιωπή της. Άλλωστε, κάτοικοι της περιοχής που έμενε η οικογένεια φέρεται να είχαν δει πατέρα και κόρη στην παραλία, αλλά παρά τις υποψίες που γεννούσε αυτή η μυστήρια παρέα, τα στόματα παρέμεναν κλειστά. Η αλήθεια όμως άρχισε να ξεσκεπάζεται όταν η κόρη γνώρισε ένα νεαρό μέσω διαδικτύου και εγκατέλειψε το σπίτι της για να ζήσει μαζί του σε άλλη πόλη της Κρήτης. Τότε ο πατέρας αντέδρασε έντονα, άσκοντας βία στη γυναίκα του και εξαπολύοντας απειλές εναντίον της κόρης του. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για την κόρη, που αποφάσισε να περάσει το κατόφλι του αστυνομικού τμήματος Κισάμου και να καταγγείλει τον πατέρα της. Μάλιστα, όταν έσπασε τη σιωπή της για τα ένοχα μυστικά που έκρυβε, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή Χανίων, οπότε και ο πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Θυμίζουμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 55χρονος είναι για βιασμό κατά εξακολούθηση, αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ένοχος, για αιμομιξία που επίσης κρίθηκε ένοχος, καθώς και για τέλεση γενετήσιας πράξης με ανήλικη, αδίκημα για το οποίο κρίθηκε αθώος σήμερα από το δικαστήριο.